Χωνιά, μια συνδιοργάνωση με το ΣΑΚ Θεσσαλονίκης, το δεύτερο δισολογικό κύπελλο νεανικών ομάδων 2023. Έχουμε ομάδες από Ξάνθη, από Θεσσαλονίκη, από Εύωσμο Θεσσαλονίκης και δύο ομάδες του Πλουμαρίου και ο Αριστοτέλης της Δυτικής Λέζου. Πάει καλά. Έχουμε αρκετές συμμετοχές, όχι όσες θα θέλαμε γιατί ήταν οι εκλογές τώρα και κάποιες ομάδες διακόψανε. Να ευχαριστήσω και τους χορηγούς και τις βοήθειες από την περιφέρεια και από το Δήμο Δυτικής Λέζου. Ο COVID μας έκανε να χάσουμε πάρα πολλές συμμετοχές και τώρα ξαναξεκινήσαμε πάλι από την αρχή σιγά σιγά και πάμε από το καλό στο καλύτερο, πιστεύω. Οι γονείς που έχουν έρθει με τα παιδιά και οι σύνοδοι, τους αρέσει πάρα πολύ το νησί και πολλοί μου έχουν πει ότι θα ξαναέρθουν και για διακοπές, όχι μόνο για το σκάκι. Πόλος έλξης είναι για το κόσμο εδώ πέρα, για τις επιχειρήσεις. Έχουμε σαν συνδιοργανωτές στο δεύτερο τουρνουά φιλίας που διοργανώνει κατά βάση ο Σύλλογος του Αριστοτέλη εδώ της Δυτικής Λέσβου. Εμείς είμαστε ο Σύλλογος ΣΑΧ Θεσσαλονίκης και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά να επανερχόμαστε εδώ στο πανέμορφο νησί της Λέσβου και στην Καλονή για αυτό το υπέροχο τουρνουά που προβάλλει το άθλημα. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση που έχει πολύ μέλλον. Σιγά σιγά ο τοπικός σύλλογος παίρνει τεχνογνωσία και μπορεί να ξεκινήσει ένα θεσμό που θα μαζεύει εδώ όλο το Αιγαίο και όχι μόνο και όλη τη Βόρεια Ελλάδα σιγά σιγά ώστε τα παιδιά να αγαπάνε το άθλημα, να παίζουν, να γνωρίζουν ομάδες από άλλα μέρη και γιατί όχι να κερδίζουν και διακρίσεις. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή από τον ΣΑΧ 4 παιδιά η ομάδα μας και άλλα 4 από μια άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης και υπάρχει και η ομάδα από την Ξάνθη, δύο ομάδες από την Μυτιλίνη και μια ομάδα από την Καλονή. Κοιτά καλά τα πήγαμε, δεύτερη βγήκαμε. Ωραία ήταν η διοργάνωση και το τουρνουά. Η τουρνουά είναι πολύ ευχάριστα επειδή μπορείς και να κάνεις διακοπές σου, να πας θάλασσα, να δεις μνημεία κτλ. Και έρχεσαι το απόγευμα, παίζεις το γύρο σου. Είναι πολύ ωραίος ο συνδυασμός κάκι και διακοπών ταυτόχρονα. Έλα. 81 κινήσεις. Με ανατροπή. Ήμουνα ένα υπό κάτω, αλλά είχα δύο πιόνια. Δηλαδή ήμουνα ένα πόντο κάτω. Και τα γύρισες. Και έκανα σαχ, πήρα βασίλισσα. Πήρε αυτός με το βασιλιά και του πήρα το άλογο, έτσι. Ναι. Μπράβο. Και επειδή ήμουν πιόνια πάνω, μετά... Έκανες βασίλισσα, έτσι. Και είχα και... Ναι. Και είχα και... τη θέση. Δηλαδή, ο άλλος ήταν κλεισμένος στη γωνιά ο βασιλιάς και εγώ πήγα και του φάγα τα πιόνια. Πολύ μαθητική παρτίδα. Πώς πήγε, πώς τα βλέπεις. Έχουμε κάνει υπέρβαση. Έχουμε κάνει υπέρβαση και όχι μόνο αγωνιστικά. Αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ, ότι έχουν κάνει υπέρβαση χαρακτήρα. Δείξαν χαρακτήρα τα παιδιά, υπερβάλλανε αυτόν και νομίζω ότι μας διδάξανε. Ότι δεν εγκαταλείπουμε ποτέ, ότι συνεχίζουμε την προσπάθεια, ότι έτσι πρέπει να είναι και στη ζωή, να συνεχίζουμε πάντα και να μην εγκαταλείπουμε και να συνεχίσουμε αυτό το πράγμα, προσπάθεια, να προσπαθούμε αυτό. Αυτό είναι πολύ ευχαριστημένος με τα παιδιά και είμαι πολύ περήφανος, γιατί είναι δικά μου παιδιά όλα αυτά. Είχατε πολλά παιδιά πριν από το αυτό, για πριν την πανδημία είχαμε 80 παιδιά. 85 με συμπληρώνει, ο έφορος με συμπληρώνει. Λοιπόν, αυτά τώρα τα δύο χρόνια πάθαμε πονολεθρία. Μας μείναν το 1/3 και αυτά διαδικτυακά. Είμαστε τώρα στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι επανήλθαμε και πολύ καλά μάλιστα. Τα αποτελέσματα φαίνονται. Πέρυσι στο πρώτο διασωλογικό είμαστε εμείς πρωταθλητές εδώ. Που έγινε εδώ πάλι, σε αυτό το χώρο. Είναι μια καλή ιστορία εκεί στο Πλουμάρι, πες μας. Είναι πάρα πολύ καλή ιστορία, γιατί
οι περισσότεροι γονείς έρχονται και λένε πάρετε τα παιδιά μας για να φύγουν από τα κομπιουτεράκια και από τα τέτοια. Είναι ένα άθλημα το οποίο νομίζω ότι είναι το κορυφαίο. Λοιπόν, κατόπιν εντολών του νέου μας Προέδρου, του Θεόφιλου του Παπαδόπουλου, του νέου Προέδρου του Σκακιστικού Ομίλου Δυτικής Λέσβου, ο Αριστοτέλης, θα πω δύο εισαγωγικά λόγια, μετά θα κάνουμε τις απονομές. Τη διοργάνωση την έκανε ο Αριστοτέλης, αλλά μόνος του δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την συνδρομή, πολυπίκυλη τώρα για να μην λέω πιο αναλυτικά, της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που εκπροσωπείται σήμερα εδώ από τον Άρη Ελευθερίου, ο οποίος εκπροσωπεί τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη, του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που δεν εκπροσωπεί τη διοίκηση εδώ, επρόκειτο να έρθει κάποιος άλλος εκ μέρους της διοίκησης, κάποια κυρία η οποία εκτάκτως για προσωπικούς λόγους δεν θα μπορέσει να έρθει. Ναι, η Ιωακήμ Ζαχαρούλα, αντιδήμαρχος πολιτισμού και αθλητισμού. Λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο ανταυτής, ο δημοτικός σύμβουλος εδώ... Δεν είμαι εγώ. Δεν είσαι εγώ. Είμαι μέλος Επιτροπής Αθλητισμού της Περιφέρειας. Σύμφωνοι, αλλά λέω, ο δημοτικός... Μέλος Επιτροπής Αθλητισμού της Περιφέρειας. Εντάξει, λοιπόν, για... και δημοτικός σύμβουλος. Ναι, για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση, εν πάση περιπτώσει. Ναι, έχουμε μαζί μας επίσης ανθρώπους σημαντικούς που μας βοήθησαν. Είναι η Ζωή Αναγνώστου, διεθνής διαιτητής, διαιτήτρια. Για δεύτερη φορά φέτος, ανιδιοτελώς και δοτική, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα χαρακτηριστικά. Το ίδιο και ο Γιώργος Οβλάσης από το ΣΤΑΚ Θεσσαλονίκης, ο οποίος έκανε τις κληρώσεις και οι δυο τους στην πραγματικότητα επέβλεπαν όλη τη διαδικασία των αγωνιστικών. Και όχι μόνο, έτσι. Τους είμαστε ευγνώμονες για δεύτερη φορά. Λάθη και παραλήψεις μας τους ταλαιπώρησαν για δεύτερη φορά. Δεν ξέρουμε πόσο θα μας αντέξουν, ελπίζω να μας αντέξουν για περισσότερο. Και εμείς βέβαια με την προϋπόθεση να διορθωνόμαστε κι εμείς, να διορθώνουμε τα λάθη μας. Είχαμε φέτος κάποιες απουσίες, δεν κατάφερε να έρθει η Χίος που ήρθε πέρσι. Ο λόγος ήταν κάποια προβλήματα που είχαν σχέση με ανθρώπους της αποστολής, που κάποια εμπλοκή είχαν με τις εκλογές ή κάτι, τέλος πάντων, που έπεσαν τώρα 25 Ιουνίου και δεν μπόρεσαν να έρθουν. Ανακαλύψαμε πολύ αργά τη Λίμνο, το σκακιστικό όμιλο Λίμνου. Νομίζαμε ότι είναι αδρανής, αλλά δεν είναι. Είναι σε φάση ανωδική ξανά, αλλά ήταν αργά για να μπορέσουν να συγκροτήσουν αποστολή και να έρθουν. Είχαμε φέτος όμως νέες συμμετοχές, εκτός από το ΣΑΧ Θεσσαλονίκης δηλαδή που ήρθε και πέρσι. Είχαμε το σκακιστικό όμιλο Ξάνθης, που ήρθαν από πολύ μακριά. Λοιπόν, ήταν εξαιρετική, γνωριστήκαμε, αγαπηθήκαμε και ελπίζουμε να έχει και συνέχεια αυτή η επαφή, με όποιους τρόπους μπορέσουμε. Είχαμε και την φοβερή ομάδα του Ευόσμου Θεσσαλονίκης που ήταν μεικτή. Ήταν μεικτή, με διάφορες συνεισφορές κακιστών κλπ, αλλά είχε ένα σκληρό πυρήνα όμως. Λοιπόν, και τους αξίζουν συγχαρητήρια που κατάφερε έστω και με δυσκολίες να έρθει. Λοιπόν, είχαμε τρεις ομάδες από το νησί, από τον Βενιαμίν, το Λέσβιο, που εκπροσωπείται εδώ πέρα σήμερα με τον πρόεδρό του, τον κύριο Πατερέλη, εδώ. Είχαμε δύο ομάδες, Βενιαμίν Α και Βενιαμίν Β. Και τη δική μας ομάδα του Αριστοτέλη. Λοιπόν, πέρσι είχαμε 5 ομάδες, φέτος 6 και υπό προϋποθέσεις που μερικές από αυτές είναι και οικονομικές βεβαίως. Το σκάκι είναι φτωχό άθλημα, δεν θέλει πολλά χρήματα για να γίνουν σημαντικά πράγματα, αλλά παρόλα αυτά χρειάζονται κάποια χρήματα.
Έτσι λοιπόν, υπό προϋποθέσεις λοιπόν μπορούν του χρόνου να γίνουν 8, να γίνουν 10 κλπ. Η σκέψη μας είναι οι σχέσεις της Λέσβου, οι ιστορικές σχέσεις της Λέσβου που ήταν με το Βόρειο Αιγαίο, η άμεση τουλάχιστον, και με τη Βόρεια Ελλάδα καταρχήν, να αποτυπωθούν και σε ένα σκακιστικό δίκτυο, αν μπορέσουμε να το χτίσουμε τα επόμενα χρόνια και να εμπλουτίζεται. Θα ήταν το καλύτερο. Είναι αυτό που λένε «I have a dream», όχι «I». Εμείς όλοι έχουμε αυτό το όνειρο. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Έχει οργανωτικές προϋποθέσεις, έχει οικονομικές, έχει και άλλες. Θα δούμε. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Αυτά όσον αφορά τη διοργάνωση, όλοι και όλες συνεισέφεραν και ήταν πολύτιμοι. Σε κάποιους αναφερθήκαμε ξεχωριστά, γιατί όντως και η συνεισφορά τους ήταν ξεχωριστή. Οπότε τώρα ο λόγος στους πρωταγωνιστές, όχι ο λόγος, η προβολή, ας πούμε, και το ενδιαφέρον θα στραφεί στους πρωταγωνιστές, στα παιδιά δηλαδή, διότι αυτοί είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές. Θέλουμε να ανθίσει το σχολικό σκάκι, το νεανικό σκάκι. Είναι εδώ νεανικές ομάδες λοιπόν. Οπότε, πρώτη στην κατάταξη αναδείχθηκε η σκακιστική, η ομάδα του σκακιστικού ομίλου Ξάνθης. Ελάτε από εδώ τα παιδιά της Ξάνθης. Ωραία. Καθίστε εκεί. Την απονομή λοιπόν θα τους απονεμηθεί κύπελο και χρυσό μετάλλιο στον καθέναν από τους τέσσερις. Ένα λάθος που ήταν για καλό τελικά του προμηθευτή μας στα κύπελα, μας έστειλε χρυσά κύπελα και τα τρία. Μια χαρά. Εγώ λέω ότι είναι μια χαρά αυτό. Λοιπόν, θα πάρετε από ένα χρυσό κύπελο. Μη ζηλέψετε που θα πάρουν και οι άλλοι, παρότι δεύτερη και τρίτη, έτσι. Νομίζω, είμαι βέβαιος ότι δεν θα έχουμε τέτοια. Τις απονομές λοιπόν θα κάνει ο Άρης Ελευθερίου, που εκπροσωπεί εδώ τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη. Είναι το κύπελο λοιπόν που θα πάρει όλη η ομάδα και με τον γνωστό τρόπο θα σηκώσει ψηλά. Λοιπόν, να πω δύο λόγια. Ναι. Εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη, ο οποίος για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να είναι εδώ και θα του ήθελε πάρα πολύ, σας μεταφέρω καταρχήν τα συγχαρητήρια του ίδιου και της περιφέρειας ολόκληρης. Πρώτα-πρώτα στα παιδιά που συμμετείχαν, στους διοργανωτές, στους συλλόγους. Και να σας πω ότι είναι σταθερή και ηλυμένη η απόφαση και αποδεδειγμένη η θέση του Περιφερειάρχη στην βοήθεια σε κάθε πνευματική και αθλητική δραστηριότητα και δράση των παιδιών κυρίως και πρωτίστως. Ήθελα να τονίσω ή μάλλον να διευκρινίσω ότι το σκάκι δεν είναι φτωχό άθλημα. Είναι πολύ πλούσιο πνευματικό άθλημα, αλλά έχει λίγες απαιτήσεις. Θεωρώ ότι αυτό θέλετε να πείτε, λέγοντας ότι είναι ένα φτωχό. Η περιφέρεια θα είναι πάντοτε αρρωγός σε τέτοιες δράσεις και θέλω να πιστεύω ότι αυτό το οποίο ξεκίνησε σιγά σιγά και φουσκώνει και μεγαλώνει, μπορεί να αποκτήσει ακόμη και διεθνή προβολή και διεθνείς συμμετοχές με έδρα εδώ τη Λέσβο και το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Να συγχαρώ ιδιαίτερα και την πρώτη ομάδα, αλλά και όλα τα παιδιά που συμμετείχαν, είτε πήραν μετάλλια, είτε δεν πήραν, είτε ήρθαν πρώτη, δεύτερη, τρίτη κλπ. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Ποιος είναι ο πρόεδρος? Ο αρχηγός της ομάδας. Όλη η ομάδα. Λοιπόν, θα δούμε επομένως στο μέσο στα κορίτσια, να το πάρετε από την Κώστα, να το πάρετε και πολλές επιτυχίες. Ψηλά το σηκώνουμε, ψηλά! Όπως το Μουντιάλ, σηκώστε το εκεί. Ναι. Ένα λεπτό, βάλτε το μετάλλιο και μην κατεβάσετε το. Μην τα κουράσει τα παιδιά η εικονολήπτα μας. Και πάλι συγχαρητήρια.
Λοιπόν, είχε δίκιο ο κύριος Ελευθερίου, το σκάκι είναι το πλουσιότερο πνευματικό άθλημα, εννοούσα φτωχό από άποψη χρηματοδοτικών αναγκών. Και πόρων όμως. Και πόρων και χρηματοδοτικών αναγκών. Λοιπόν, προχωράμε στην δεύτερη στην κατάταξη ομάδα που είναι ο σκακιστικός όμιλος ΣΑΧ Θεσσαλονίκης. Ελάτε από εδώ, παιδιά. Λοιπόν, έρχεται για δεύτερη φορά στο νησί μας. Τους είμαστε πολλαπλώς ευγνώμονες, τα είπαμε αυτά. Λοιπόν, την απονομή θα κάνει η κυρία Ζωή Αναγνώστου, διεθνής διαιτήτρια, η οποία, όπως είπαμε, μας συνέδραμε αφιλοκερδός, ανιδιοτελώς κλπ. Χρυσό μετάλλιο και στο ΣΑΧ. Χρυσό κύπελο, μάλλον. Γιώργο, σε αφανίσανε. Θα σηκώσουμε. Να το πάρει ο Γιώργος. Να το πάρει ο Γιώργος. Να το πάρει ο Γιώργος. Έτσι. Αυτά είναι. Λοιπόν, τρίτη στην κατάταξη ομάδα, η πρώτη ομάδα του Βενιαμίν του Λέσβιου. Περάστε από εδώ. Λοιπόν, την απονομή θα κάνει ο... Με το Ιβάν με κατέστρεψε. Λοιπόν, Καραθανάσης Γιώργος. Καραθανάσης Γιώργος, το ξέρουμε όλοι με το Ιβάν και έχουμε ξεχνάμε το όνομά του. Λοιπόν, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Αθλητισμού της Περιφέρειας, αλλά και Δημοτικός Σύμβουλος, ας πούμε με έναν τρόπο εκπροσωπεί και το στοιχείο του Δήμου. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί η περιφέρεια θα μπορούσε να μιλήσει καλύτερα από ότι ο εκτελεστικός γραμματέας, ο κύριος Άρης Ελευθερίου. Εγώ θέλω να, δεν θα πω πολλά, θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα το δραστήριο σύλλογο του Αριστοτέλη, τον κύριο Θεόφιλο Παπαδόπουλο και τα μέλη του. Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά και κυρίως να συγχαρώ εσάς τους γονείς για την προσπάθεια που κάνετε για τα παιδιά σας και για την παιδεία που τους έχετε δώσει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να βάλουμε τα μετάλλια πρώτα. Ε? Να βάλουμε τα μετάλλια. Στον τελικό του Μουντιάλ τα είχαν αυτοματοποιήσει. Ήταν ένας τύπος του δίνω άλλος και έκανε χωρίς να κοιτάξει. Το είδες. Να εκπροσωπείτε το σύλλογο της Μουντιάλ. Είχε αυτοματοποιηθεί η διαδικασία. Χωρίς να κοιτάει τσακ το μην χάνουμε και χρόνο γιατί εκεί είναι όλα χρονομετρημένα. Πρέπει από νομή να λήξει αυτό το επίπεδο. Έφυγε το δευτερόλεπτο. Α, έφυγε. Για το έβγαλε κάτι εκεί κάποιο. Θα μου επιτρέψετε να του δώσω τον Λυσέο. Συγχαρητήρια. Σηκώστε το. Μπράβο, παιδιά, σηκώστε το. Γύρισε το. Γύρισε το. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Έλα, όλοι μαζί. Ο ένας για όλους. Τέλεια. Λοιπόν, τέταρτη, περιμένετε, δεν τελειώσαμε. Τέταρτη στην κατάταξη ομάδα, η ομάδα του Αριστοτέλη. Πέμπτη στην κατάταξη ομάδα, η ηρωική μεικτή Ευόσμου.
που αυτές τις μέρες τη λέγαμε μεικτή κόσμου μεταξύ μας. Λοιπόν, και πέμπτη, έκτη στην κατάταξη ομάδα, ο Βενιαμίν Ολέσβιος Β, δεύτερη ομάδα. Ας έρθουν όλες μαζί, γιατί κάποιες φύγανε. Όλες οι υπόλοιπες, καταρχήν όλες. Τέταρτη, πέμπτη, έκτη, Ελλάδα, Βορδό. Πού είναι ρεπετικός όρος. Αγκαλιαστείτε και... Κάτσε εδώ. Ευχαριστώ. Είμαστε οι απαντήρες. Λοιπόν, ωραία. Έλα, έλα, καθίστε, φίλοι είστε. Εδώ, εδώ. Πάντα καλό να είναι και όλοι μαζί, να μην πόσο. Ωραία. Να πω μια-δύο, θα βλέπω. Και τώρα, μία κοινή όλα τα παιδιά. Μία κοινή όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως κατάταξη κλπ. Και σύλλογων. Να είναι όλα... Ναι. Εκπροσωπείτε εδώ από την Ήπη. Σίγουρα. Όλο το προσωπικό ήταν πολύ ευγενικοί. Μας διευκόλυναν σε ό,τι χρειαστήκαμε. Και τους ευχαριστούμε. Και εμείς. Ωραία. Βγάζουν ακόμα, όχι, συγγνώμη.